Σκοπός του συγκεκριμένου πειράματος είναι να μελετήσουμε την ηλεκτρική δύναμη από επαγωγή που δημιουργείται κατά την πτώση ενός μαγνήτη μέσα από έναν ποινίο. Χρησιμοποιήσαμε τη διασύνδεση 850 της Πάσκο στην οποία συνδέουμε έναν αισθητήρα τάση και το λογισμικό capstone της Πάσκο για επεξεργασία των μετρήσεων χρησιμοποιήσαμε ποινία με διαφορετικό αριθμό σπυρό στα άκρα των οποίων συνδέσαμε τον αισθητήρα τάση. Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε ραβδόμορφους μαγνήτες. Δραστηριότητα 1. Εξάρτηση της ηλεκτρικής δύναμης επαγωγής από την πολικότητα του μαγνήτη. Αφήνουμε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη να πέσει κατακόρυφα προς τα κάτω και να περάσει μέσα από ποινίων 300 σπυρών. Παρατηρούμε τη δημιουργία ηλεκτριευτική δύναμη από επαγωγή στα άκρα του ποινίου, καθώ υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ μαγνήτη και ποινίου με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η μαγνητική ροή. Σύμφωνα με τον νόμο του Φάρατε, κάθε μεταβολή τη μαγνητική ροή δημιουργεί ηλεκτριευτική δύναμη από επαγωγή, η οποία είναι ανάλογη με τον ρυθμό μεταβολή τη μαγνητική ροή. Η τιμή τη ηλεκτρειατική δύναμη μεταβάλλεται καθώ ο μαγνήτης εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση και δεν είναι σταθερό ο ρυθμό μεταβολή τη μαγνητική ροή που διαπερνά το ποινίο. Η ηλεκτρειατική δύναμη από επαγωγή παίρνει και θετικέ και αρνητικές τιμέ καθώ κατά την είσοδο του μαγνήτη στο ποινίο αυξάνεται η μαγνητική ροή ενώ κατά την έξοδο μειώνεται. Η μέγιστη τιμή της ηλεκτριαστικής δύναμης κατά την είσοδο είναι μικρότερη σε σύγκριση με αυτήν κατά την έξοδο του μαγνήτη από το ποινίο. Αυτόν οφείλεται στο ότι η ταχύτητα εισόδου του μαγνήτη στο ποινίο είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ταχύτητα εξόδου. Επομένως, ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής κατά την είσοδο είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής κατά την έξοδο. Το συνολικό εμβαδόν τη γραφική παράσταση είναι μηδενικό, καθώ η μεταβολή τη μαγνητική ροή κατά την είσοδο είναι ακριβώ αντίθετη από την αντίστοιχη μεταβολή κατά την έξοδο του μαγνήτη από το ποινί. Αφήνοντα τον μαγνήτη να πέσει κατακόρυφα από το ίδιο ύψος, με αντίθετο πόλο σε σχέση με προηγουμένω, παρατηρούμε τη δημιουργία ανηλεκτριστική δύναμη από επαγωγή με αντίθετη πολικότητα. Δραστηριότητα 2. Εξάρτηση τη ηλεκτραιτική δύναμη επαγωγή από το ύψο που αφήνεται ο μαγνήτης. Αφήνουμε τον μαγνήτη να πέσει και να περάσει από το ίδιο πινίο με τον ίδιο πόλο τα κάτω, αλλά από δύο διαφορετικά ύψη. Παρατηρούμε τη δημιουργία ηλεκτριαστική δύναμη με ίδια μπολικότητα, αλλά με μεγαλύτερε τιμέ για το μεγαλύτερο ύψο. Αυτό οφείλεται στο ότι η ταχύτητα με την οποία περνά ο μαγνήτη μέσα από το ποινίο είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο ρυθμό μεταβολή τη μαγνητική ροή. Δραστηριότητα 3. Εξάρτηση ηλεκτριαστικής δύναμης επαγωγής από τον αριθμό των σπυρών του ποινίου. Αφήνουμε το μαγνήτη να πέσει με τον ίδιο πόλο από το ίδιο ύψο, αλλά χρησιμοποιώντα ποινίο 1200 σπυρών αντί 300 σπυρών που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένω. Παρατηρούμε ότι η ηλεκτριευτική δύναμη από επαγωγή τετραπλασιάζεται. Συνεπώ, η ηλεκτριευτική δύναμη από επαγωγή είναι ανάλογη με τον αριθμό των σπυρών του ποινίου. Δραστηριότητα 4. Εξάρτηση τη ηλεκτρευτική δύναμη επαγωγή από την ένταση του μαγνητικού πεδίου του ραβδόμορφου μαγνήτη. Αφήνουμε δύο μαγνήτες με του ίδιου πόλου, αυξάνοντα έτσι την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Παρατηρούμε ότι αυξάνεται η τιμή τη ηλεκτρευτική δύναμη από επαγωγή. Στη συνέχεια αφήνουμε δύο μαγνήτες με αντίθετους πόλους, μειώνοντας έτσι την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Παρατηρούμε ότι μειώνεται η τιμή της ηλεκτροευτικής δύναμης από επαγωγή. Στην περίπτωση που οι μαγνήτες έχουν περίπου ίσες εντάσεις μαγνητικού πεδίου, η ηλεκτροευτική δύναμη που δημιουργείται είναι σχεδόν μηδενική. Δραστηριότητα 5. Μελέτη της ηλεκτροευτικής δύναμης επαγωγής όταν το μήκος του ποινίου είναι πολύ μεγαλύτερο από το μήκος του μαγνήτη. Αφήνουμε ένα μαγνήτη να πέσει και να διαπεράσει έναν ποινίο πολύ μεγαλύτερου μήκους. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ενδιάμεσα μια χρονική διάρκεια στην οποία δεν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή και η ηλεκτριαρτική δύναμη από επαγωγή είναι μηδέν.